Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε στην πλατφόρμα IMEE και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας το εργαλείο IMEE Content flashcards, δηλαδή καρτούλες που θα μας έχουν μία ερώτηση και από κάτω ο χρήστης θα καλείται να πληκτρολογήσει την απάντηση. Πάμε να το δούμε. Έχουμε ήδη μπει στην πλατφόρμα IMEE και πατάμε το IMEE Content. Αφού ανοίξει η λίστα με τα διαθέσιμα αντικείμενα, αν βλέπουμε μπροστά μας το αντικείμενο που θέλουμε, πατάμε πάνω του, αλλιώς μπορούμε να το αναζητήσουμε από το πλαίσιο αναζήτησης. Το βλέπουμε εδώ, οπότε πατάμε flashcards. Θα δώσουμε ένα τίτλο στο αντικείμενό μας, για παράδειγμα, βρες από ποιο γράμμα αρχίζει. Και στην περιγραφή της άσκησης, γράψε στο κουτάκι το πρώτο γράμμα της λέξης. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να προσθέσουμε και μεταδεδομένα, δηλαδή να ορίσουμε εμείς με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιείτε το μαθησιακό μας αντικείμενο. Επάνω στο κουμπάκι δίπλα στον τίτλο πατάμε μεταδεδομένα. Έχει ήδη συμπληρωθεί ο τίτλος σύμφωνα με αυτά που εμείς συμπληρώσαμε στο προηγούμενο στάδιο και επίσης έχει τοποθετηθεί και στο πλαίσιο του δημιουργού το όνομά μας. Πατάμε αποθήκευση δημιουργού και τώρα ορίζουμε την άδεια. Συνήθως η άδεια που επιλέγω εγώ είναι η CC-BY-NC-ND, που σημαίνει ότι ο τελικός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το αντικείμενό μου, αλλά θα πρέπει να κάνει αναφορά σε μένα ως δημιουργό του και επίσης δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να βγάλει χρήματα και δεν μπορεί να δημιουργήσει παράγωγά του και να τα διαθέσει με τον τρόπο που αυτός πιστεύει. Πατάμε λοιπόν το είδος της άδειας. Εάν θέλουμε βάζουμε και τη χρονιά την οποία δημιουργήσαμε εμείς το παιχνίδι αυτό και στη συνέχεια πατάμε αποθήκευση μεταδεδομένων. Πάμε τώρα να δημιουργήσουμε τις κάρτες. Η πρώτη κάρτα λοιπόν θα είναι μία αγελάδα και θα πρέπει ο χρήστης να απαντήσει από ποιο γράμμα αρχίζει η αγελάδα. Από ποιο γράμμα αρχίζει η αγελάδα. Η απάντηση λοιπόν που θα πρέπει να δώσει ο χρήστης είναι το Α. Εγώ γράφω μικρό Α, αλλά θα σας πω μετά κάποια λεπτομέρεια. Στην εικόνα πατάω το κουμπάκι προσθήκη και από τις διαθέσιμες εικόνες μου επιλέγω την αγελάδα. Σε περίπτωση που η εικόνα μου έχει πνευματικά δικαιώματα, θα πρέπει να πατήσω το κουμπί επεξεργασία πνευματικών δικαιωμάτων, να γράψω τον τίτλο που αναγράφεται στο site από το οποίο τη βρήκα, το δημιουργό εάν αυτός αναφέρεται κάπου, τη χρονιά και επίσης την πηγή, την ακριβή διεύθυνση, δηλαδή το URL της σελίδας από την οποία την πήρα. Και στο επόμενο πεδίο θα πρέπει να δηλώσω και το είδος της άδειας που την καλύπτει. Η συγκεκριμένη εικόνα όμως που έχω επιλέξει είναι public domain, οπότε επιλέγω public domain και το κλείνω. Δεν χρειάζεται να κάνω κάποια αναφορά στον δημιουργό, οπότε δεν χρειάζεται να αναφέρω και τίποτα άλλο. Βλέπετε ότι εδώ κάτω στις ρυθμίσεις της άσκησης, αυτές οι ρυθμίσεις σημειωτέων αφορούν όλη την άσκηση και όχι μόνο την πρώτη καρτέλα που έβαλα, υπάρχει η τσεκαρισμένη επιλογή «Απαιτείται καταχώρηση απάντησης πριν την εμφάνιση της λύσης». Δηλαδή, για να μπορέσει ο χρήστης να δει την απάντηση στην ερώτηση, θα πρέπει να έχει ήδη καταχωρήσει κάτι στο πεδίο απάντησης, αλλιώς δεν του εμφανίζεται η σωστή απάντηση. Και έπειτα υπάρχει το κουτάκι διάκριση πεζών κεφαλαίων. Όπως σας είπα πριν στην απάντηση, εγώ καταχώρησα ένα μικρό α. Εάν πάταγα διάκριση πεζών κεφαλαίων και ο χρήστης έβαζε κεφαλαίο α, θα του το εμφάνιζε ως λάθος. Τώρα έχοντας ξετσεκαρισμένη αυτή την επιλογή, είτε ο χρήστης βάλει μικρό α, είτε κεφαλαίο και πάλι θα του το δεχτεί ως σωστό. Πάμε λοιπόν να προσθέσουμε και τις υπόλοιπες κάρτες. Πατάω πάλι προσθήκη κάρτας και γράφω ερώτηση από ποιο γράμμα αρχίζει ο βάτραχος. Σαν απάντηση δίνω το Β. Στην εικόνα πατάω προσθήκη και προσθέτω την εικόνα του βατράχου. Ισχύει το ίδιο και εδώ για τα πνευματικά δικαιώματα. Βάζω Public Domain License, δεν χρειάζεται να αναφέρω τίποτε άλλο. Αν θέλω μπορώ να δώσω και ένα εναλλακτικό κείμενο και για αυτήν και για την προηγούμενη εικόνα, ώστε σε περίπτωση που δεν έχει καλή σύνδεση στο δίκτυο ο χρήστης, πριν του εμφανίσει την εικόνα να του εμφανίσει τη λεξούλα αυτή, δηλαδή για παράδειγμα βάτραχος. Και αν θέλω επίσης μπορώ να επιλέξω και μία επεξήγηση, να εξηγεί κάτι στον τελικό χρήστη. Αυτή τη στιγμή εμένα δεν μου χρειάζεται κάτι τέτοιο. Πατάω λοιπόν και πάλι προσθήκη εικόνας, προσθήκη κάρτας. Ερώτηση, από ποιο γράμμα αρχίζει η γάτα και η απάντηση είναι το γου
και στην εικόνα προσθήκη και επιλέγω τη γατούλα. Και τέλος, προσθήκη κάρτα, θα βάλω μία τελευταία κάρτα από ποιο γράμμα αρχίζει ο δεινόσαυρος. Απάντηση Δ. Και στην εικόνα, επιλέγω την εικόνα του δεινοσαύρου που έχω βρει από πριν. Και κάπως έτσι η άσκησή μου είναι έτοιμη. Τώρα θα πρέπει να πληκτρολογήσω ετικέτες, δηλαδή λέξεις κλειδιά, σύμφωνα με τις οποίες θα μπορεί ο χρήστης να κάνει αναζήτηση και να βρει το μαθησιακό μου αντικείμενο. Θα γράψω e-learning, αρχικό γράμμα, ζωάκια, προσχολική. Μιας και απευθύνομαι σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Θα πατήσω εμφάνιση κουμπιού χρήσης, θα σας εξηγήσω μετά το γιατί και πατάω το κουμπί δημιουργία. Αυτό λοιπόν είναι το μαθησιακό μου αντικείμενο. Από ποιο γράμμα αρχίζει η αγελάδα πατάω Α, πατάω έλεγχος και μου λέει ότι όντως είναι σωστό. Πηγαίνει μόνο του στην επόμενη ερώτηση. Από ποιο γράμμα αρχίζει ο βάτραχος, πατάω Β, έλεγχος. Από ποιο γράμμα αρχίζει η γάτα, ας πούμε ότι πατάω Δ κατά λάθος. Μου λέει ότι είναι λάθος. Και με μεταφέρει στην επόμενη ερώτηση, από ποιο γράμμα αρχίζει ο δεινόσαυρος, Δ, έλεγχος και μου λέει ότι είναι σωστό. Πατώντας το link αποτελέσματα, βλέπουμε ότι έχω κάνει σωστή την πρώτη και τη δεύτερη ερώτηση, λάθος την τρίτη και σωστή την τέταρτη. Σε περίπτωση που δω ότι κάτι δεν μου αρέσει στις κάρτες μου ή θέλω να συμπληρώσω ή να αφαιρέσω κάτι, μπορώ να πατήσω το κουμπί επεξεργασία και να μπω και πάλι σε περιβάλλον επεξεργασίας. Πάμε λίγο να πατήσουμε το κουμπί διάκριση πεζών κεφαλαίων και να κάνουμε ενημέρωση για να δείτε αυτό ακριβώς που σας έλεγα πριν. Από ποιο γράμμα αρχίζει η αγελάδα, βάζω Α μικρό, πατάω έλεγχος και μου το δίνει σαν σωστό. Στην επόμενη ερώτηση, από ποιο γράμμα αρχίζει ο βάτραχος, βάζω Β κεφαλαίο, ενώ είχα δηλώσει σαν σωστή απάντηση το Β μικρό, και πατώντας έλεγχο μου λέει λάθος και μου λέει σωστή απάντηση Β μικρό. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά στη διάκριση πεζών κεφαλαίων, ότι εάν εγώ στη σωστή απάντηση δώσω κεφαλαίο και ο χρήστης πληκτρολογήσει μικρό, τότε θα του το δεχτεί σαν λάθος ή αντίστροφα. Εάν όμως είναι ξετσεκαρισμένη η διάκριση πεζών κεφαλαίων, είτε κεφαλαίο πληκτρολογήσει ο χρήστης είτε μικρό, θα του το πάρει σαν σωστό. Ξετσέκαρα λοιπόν τη διάκριση πεζών κεφαλαίων, πατάω πάλι ενημέρωση και αυτό είναι το μαθησιακό μου αντικείμενο. Σε περίπτωση που θέλω να ενσωματώσω αυτό το μαθησιακό αντικείμενο σε μία ιστοσελίδα, θα πάω σε αυτό τον κώδικα, τον iframe, θα πατήσω αντιγραφή και στον κώδικα της σελίδας μου θα κάνω επικόλυση. Επίσης, σε περίπτωση που θέλω το μαθησιακό μου αντικείμενο να το ανοίξω σε μια καινούργια σελίδα και όχι σε περιβάλλον επεξεργασίας όπως είμαι τώρα, θα πατήσω αντιγραφή και σε μια καινούργια καρτέλα θα κάνω επικόλυση. Πατάω Enter και εμφανίζεται έτσι η άσκησή μου. Επίσης, έχοντας αυτό εδώ το URL, μπορώ να το στείλω σε συναδέλφους ή ακόμη και στους μαθητές της τάξης μου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή κάποιου άλλου μέσου επικοινωνίας και να μπουν να κάνουν κατευθείαν την ασκησούλα αυτή, έχοντας απλά και μόνο το URL. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να τη γράψετε κάτω στα σχόλια και θα σας απαντήσω. Καλή συνέχεια!